Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουν στα Αφρανία οι μαθητές και οι μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και της ειδικής αγωγής από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα επιστρέφουν στις νέες συνήθειες που έχει επιβάλει η πανδημία του νέου κορονοϊού και που αποτελούν το πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον COVID-19 για την διαζώσης λειτουργία των δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής θα ισχύσουν τα μέτρα που ίσχυαν και όταν άνοιξαν τα σχολεία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Για την διαζώσης λειτουργία των δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής θα ισχύσουν τα μέτρα που ίσχυαν και όταν άνοιξαν τα σχολεία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έτσι, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους, ενώ θα πρέπει τα σχολεία να είναι εξοπλισμένα με αντισηπτικά, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Όσον αφορά στη λειτουργία των σχολείων, όπως γνωρίζετε, ανοίγουν από τη Δευτέρα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και η παιδική και η βρεφονηπιακή σταθμή. Το τονίζουμε. Και η παιδική και η βρεφονηπιακή σταθμή. Όπως έχει ανακοινωθεί, η έναρξη της διαζώσης εκπαίδευσης συνοδεύεται από επιπλέον μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των μελών της σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης ανά ομάδες θυμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών, καθώς και για χρήση περισσότερων της μίας εισόδου της σχολικής μονάδας, όπου αυτές υπάρχουν. Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιβληθούν σε δωρεάν έλεγχο COVID-19, μπορούν να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό μέσω της πλατφόρμας edu.testing.gov.gr, όπως ήδη ανέφερε και η καθηγήτριά μας, κυρία Παπαευαγγέλου, και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Ήδη σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ εκπαιδευτικούς και η διαδικασία θα συνεχιστεί, καθώς τα τεστ πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι η δυνατότητα δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου έχουν όλοι οι πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να γίνουν υποψήφοι για δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο στη σελίδα testing.gov.gr. Επανέρχομαι στη λειτουργία των σχολείων και θα ήθελα να σημειωθεί ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κηλικίων. Όσον αφορά στους παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζομένους και προαιρετική για τους μαθητές. Όπως γνωρίζετε, τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και οι φρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν και στις περιοχές που ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, μετά από τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού. Μεγάλη ήταν η προσέλευση την πρώτη ημέρα ελέγχου ταχείας ανίχνευσης για COVID-19 του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εν ώψη της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων της Καλύμνου. Την Παρασκευή διενεργήθηκαν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης, rapid tests, με την μέθοδο drive-thru στο λιμάνι. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ 178 rapid tests, το 90% περίπου των οποίων αφορούσε εκπαιδευτικούς. Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στην Κάλυμνο την ερχόμενη εβδομάδα παρά την απόφαση του Υπουργείου για άνοιγμα την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε μετά τη σύσκεψη που είχε με τους αρχηγούς των παρατάξεων ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης στην τηλεόραση Αιγαίο και στην Εύη Κουκιαΐνη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Κουκιαΐνη. Είχατε την τηλεσυνάντηση το μεσημέρι. Όλοι περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τις εξελίξεις, τις προτάσεις και το όλο κλίμα των επικεφαλής των παρατάξεων. Δεν είχαμε τηλεσυνάντηση, είχαμε διαζώσει συνάντηση. Ακόμη καλύτερα. Ήμασταν στη θέση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Απουσίαζε ο κύριος Μαστροχούχος, ο οποίος όταν τον προσκάλεσα εκείνη την ώρα ξανά, είπε ότι είχε πρόβλημα το mail του και δεν πήρε την πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, οι τέσσερις παρόντες συμφώνησαν ότι τα σχολεία πρέπει να συνεχίσουν να είναι κλειστά για μία ακόμα εβδομάδα, ανεξάρτητα εάν θα αρθεί ή θα συνεχίσει το τοπικό lockdown. Και μάλιστα το αιτιολόγησαν όλοι οι επικεφαλείς ότι και αν ακόμα αρθεί
το τοπικό lockdown και μπούμε στο γενικό κλίμα, δεν σημαίνει ότι το φορτίο, το υγειικό φορτίο, από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε για το νησί μας και δεν θα έχουμε ξανά μπρος πίσω. Η θέση όλων των επικεφαλής συμπεριλαμβανομένου και μου και της παράταξής μου είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε για μία ακόμα βδομάδα τα σχολεία να είναι κλειστά, έτσι ώστε να εκδηλωθεί το όποιο υγειικό φορτίο υπάρχει από την πρωτοχρονιά, από τα φώτα που εν πάση περιπτώσει υπήρξε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ένας επιπλέον συνωστισμός, να εκδηλωθεί τις επόμενες μέρες, περνώντας ουσιαστικά τη βδομάδα, ώστε να ξέρουμε πού πάμε. Διότι ναι μεν τα μικρά παιδάκια, από ό,τι προκύπτει από τους επιστήμονες, δεν είναι ευάλωτα, είναι όμως οι γονείς που τα συνοδεύουν, οι γιαγιάδες που θα τα συνοδεύουν, που εκ των πραγμάτων στην αναμονή ή κατά την προσέλευση θα υπάρχει συνωστισμός και δεν θέλουμε εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα στην περιοχή του χωριού, να ανέβουν τα κρούσματα. Να έχουμε επιπλέον αύξηση των κρούσματων. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση που προέκυψε μετά από την ανταλλαγή απόψεων με οι πέντε επικεφαλείς που είμαστε. Σε rapid test που έγιναν το πρωί του Σαββάτου στο νησί των Λείψων στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν εργασία από την Δευτέρα στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του νησιού, βρέθηκαν δύο θετικοί που υπηρετούν στο Δημοτικό Σχολείο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χαράλαμπος Ψαράς, το Δημοτικό Σχολείο όπου υπηρετούν οι δύο εκπαιδευτικοί θα ανοίξει κανονικά τη Δευτέρα, αφού οι δύο εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο νησί και δεν είχαν καμία επαφή με το σχολείο. Θα παραμείνουν σε καραντίνα και το σχολείο θα λειτουργήσει την Δευτέρα. Ο κύριος Ψαράς έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας. Για την προετοιμασία εν ώψη της επανέναρξης της λειτουργίας των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας κύριος Στράτος Καρίκης. Όπως είπε, ο Δήμος Ρόδου έχει αναλάβει να προχωρήσει στις απολυμάσεις και στην καθαριότητα των σχολείων, δηλώνοντας πως είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τα παιδιά. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, μια χρονιά δημιουργική με υγεία, σε εσάς που για μία ακόμα φορά είχαμε μια άριστη συνεργασία τη χρονιά που πέρασε, σε όλους τους συμπολίτες μας. Ναι, να πω ότι είμαστε έτοιμοι. Να πω χαιρόμαστε που ανοίγουν έστω και τα δημοτικά και οι δημοτικοί σταθμοί μέχρι την Δευτέρα, εάν δεν αλλάξει κάτι, γιατί συνεχώς ακούμε ότι ανοίγουν, εμείς ετοιμαζόμαστε, αλλά στην πράξη τα επιδημιολογικά δεδομένα πάντα καθορίζουν και το πότε θα ανοίξει το κάθε σχολείο. Εμείς όλο αυτό το διάστημα ο ιδιώτης ήταν σε αναμονή, καθώς με κλειστά σχολεία δεν μπορούσε να λειτουργήσει η σύμβαση, όμως έχουμε σε ισχύ τη συγκεκριμένη σύμβαση. Άρα το σύνολο του προσωπικού θα είναι από αύριο και όλα στα δημοτικά να τα προετοιμάσουμε ώστε τη Δευτέρα να είμαστε καθόλου έτοιμοι και από πλευράς απολύμασης και από πλευράς καθαριότητος. Άλλωστε το προσωπικό, όπως έχω πει και άλλες φορές, χωρίζεται ως εξής: 200 περίπου άτομα καθαριότητα, 110 περίπου άτομα απολύμαση. Είναι δηλαδή ένα πλήρες σε εισαγωγικά πακέτο που αφορά την καθαριότητα των σχολείων μας. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλος αριθμός ασχολείται με την καθαριότητα στα σχολεία, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο βασικό είναι. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και για τα δημοτικά σε αυτή την φάση, τους παιδικούς σταθμούς που ήδη τους έχουμε ετοιμάσει και αυτοί ανοίγουν τη Δευτέρα, άλλωστε το προσωπικό των παιδικών σταθμών είναι ήδη και αυτοί σήμερα στις θέσεις τους. Και βέβαια και τα γυμνάσια και λύκεια. Ταυτόχρονα υπάρχει ειδική σύμβαση, μια και με ρώτησε Ελένη, για τις απολυμάσεις με τα ειδικά συνεργεία, δηλαδή πέρα από την καθημερινή απολύμαση που γίνεται από αυτό τα 110 άτομα και από τον ιδιώτη, υπάρχει και ειδικό συνεργείο να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που θα έχουμε κάποιο κρούσμα. Το είδαμε για τελευταία φορά στη Λίνδο και στη Λάρδο, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία.
Άρα είμαστε έτοιμοι. Ευχόμαστε στα παιδιά μας να πάνε όλα καλά, χαίρονται και χαιρόμαστε και εμείς που επιτέλους φεύγουν από το καθεστώς καραντίνας και επιστρέφουν μέσα σε ένα περιβάλλον όμορφο, ένα περιβάλλον με τους μαθητές και τους δασκάλους τους που και τα ίδια αυτό από ό,τι βλέπουμε θέλουν. Και βέβαια όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, ακόμα και μέσα στις γιορτές, είχαμε παρεμβάσεις. Τελειώσαμε μια παρέμβαση στο νηπιαγωγείο Παραδεισίου, τελειώνουμε μια παρέμβαση στο Δημοτικό Δαμαθριάς, έπονται δύο παρεμβάσεις στις αμέσως επόμενες μέρες σε δύο σχολεία της Κρεμαστής που θα μας καθορίσει εκεί και ο κύριος ο Δράκος, ο πρόεδρος, ο Μιχάλης, ο πρόεδρος της Κρεμαστής. Δεν έχει σταματήσει κάτι. Ταυτόχρονα τον επόμενο μήνα θα τρέξει η μεγάλη σύμβαση των παιδικών σταθμών, μια γενική ανακαίνιση σε 8 παιδικούς σταθμούς. Θα τρέξει η μεγάλη σύμβαση για τις μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία, μια σύμβαση 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου, και βέβαια και φέτος θα είναι μια καλή χρονιά για τα σχολεία. Μείωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της τρίτης τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της τέταρτης τάξης των λυκείων και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021 της τάξης του 25% αποφάσισε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως. Παρατείνεται για μία εβδομάδα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως 18 Ιανουαρίου η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νυχιών όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα. Από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και για μία εβδομάδα παραμένει σε ισχύ η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης περιποίησης νυχιών. Επίσης, παρατείνεται η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος. Επιπλέον, για τους χώρους λατρείας παρατείνεται εφιστάμενο σήμερα καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή παρεπιπτόντως, δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης. Ενώ ως προς τις κηδείες υπενθυμίζεται ότι επιτρέπει τη συμμετοχή πρώτου βαθμού συγγενών και έως 9 άτομα. Σχετικά με τις εταιρείες, συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, καθώς και εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Ενώ όσον αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων, εξακολουθούν να λειτουργούν με πολύ περιορισμένες δραστηριότητες, με ορισμένες επιπλέον δίκες, ιδίως εκούσιας δικαιοδοσίας. Την ίδια στιγμή παραμένουν σε ισχύ τα φυστάμενα μέτρα που μεταξύ άλλων προβλέπουν ανώτατο όριο 15 ατόμων στην αίθουσα, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Να σημειωθεί επίσης ότι από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 16-17 Ιανουαρίου, ξεκινούν αγώνες της Super League 2 και της Volley League με όλα τα υγειονομικά αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη Super League 1 και χωρίς παρουσία κοινού. Τέλος, όσον αφορά στους προς κατάταξη υπόχρεου στρατιωτικής θητείας με την 2021 ΑΕΣΟ, οι νεοσύλλεκτοι μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται από τους γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για COVID-19 για προφανείς προληπτικούς επιδημιολογικούς λόγους. Σχετικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό, όπως ανέφερε ο κύριος Χαρδαλιάς, όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στη χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατοίκων ή στο πιο προσωρινής διαμονής του που δηλώνεται στη φόρμα PLF για 7 ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σχετικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό, θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στη χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου του 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκειται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατοίκων ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF για 7 ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους.
Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος rapid test κατά την άφιξή τους βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form, το PLF. Ειδικά για τους ερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR test όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας, πρέπει να διαθέτουν αρνητικό τεστ COVID-19, το οποίο να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους και να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα PLF. Για την πορεία του κορονοϊού, τον εμβολιασμό και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται, μίλησε στο Ράδιο Πρώτο 91,5 ο κορυφαίος επεμβατικός καρδιολόγος κύριος Μιχάλης Κουτούζης. Ο διακεκριμένος επιστήμονας χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς και παραμικρή χαλάρωση μπορεί να φέρει αύξηση των θετικών κρουσμάτων. Ο κύριος Κουτούζης σχολίασε την επιδημιολογική κατάσταση σε Κό και Κάλυμνο, καθώς τα δύο νησιά, αν και τόσο κοντά, παρουσιάζουν τελείως διαφορετική εικόνα. Βέβαια, όλα είναι ρευστά και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν. Τη διαίρεση. Το ποσοστό είναι 3,4% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατρέ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε δύο κοντινές περιοχές, δύο περιοχές μάλιστα που είναι οι πατρίδες σου, έτσι, Κος και Κάλυμνος. Και έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω με τοπικά, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτός ο χαμός που γίνεται τώρα στην Κάλυμνο, γιατί χαμός γίνεται στην Κάλυμνο. Ναι, ναι, πολύ μεγάλη. Έχει γίνει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Έγινε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Έγινε σε πάρα πολλά μέρη και θα γίνει και σε άλλα μέρη. Και μπορεί να γίνει και στην Κόλ, αν δεν το προσέξουμε όσο πρέπει. Δηλαδή αυτό δεν θέλω να είναι να πέσει, ας πούμε, κατά κεράβνομα στην Κάλυμνο, ούτε να υπάρχει εφησυχασμό στην Κόλ. Θα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Ό,τι έγινε, έγινε στην Κάλυμνο. Ό,τι έγινε, έγινε στην Κό. Από εδώ και πέρα θέλει πολύ προσοχή και στο ένα μέρος και στο άλλο. Τι σου λένε, φαντάζομαι ότι επικοινωνούν συνεχώς μαζί σου. Ναι, και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να... Όχι να πω να πιστέψουν, δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Γιατί εντάξει, είναι ένα γεγονός εξωπραγματικό, επιστημονικής φαντασίας, παρόλο που συμπληρώνεται ένας χρόνος σε λίγο διάστημα. Μάλλον έχει ήδη συμπληρωθεί ένας χρόνος, διότι υπήρχε ήδη έξαρση στην Κίνα τέτοιες μέρες πέρυσι. Προσπαθούν λοιπόν από εσένα να βρουν τη λύση στο μυστήριο και την αλήθεια σε όλο αυτό το θέμα. Είναι πολύ απλή, δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή. Προφυλασσόμαστε, κρατάμε τις αποστάσεις από τον συνωστισμό. Φοράμε τη μάσκα μας, πλένουμε τα χέρια μας και μειώνουμε τις επαφές μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Και κάνουμε το εμβόλιο μόλις είναι διαθέσιμο ανάλογα με το κίνδυνο που έχει κάθε ομάδα. Τώρα, είναι πολύ απλά, δύσκολα μεν, απλά δεν. Εσείς ως νοσοκομείο, ως Ερυθρός Σταυρός, το δικό σου το τμήμα στην επεμβατική καρδιολογία, πώς επηρεάζεστε, μπορείτε να κάνετε τα χειρουργία σας, γιατί άλλα νοσοκομεία δεν δέχονται κόσμο. Εμείς δουλεύουμε κανονικά, γιατί τα περιστατικά που δεχόμαστε είναι σε μεγάλη πλειοψηφία και πήγω τα περιστατικά. Ναι. Λόγω ότι είναι καρδιά και υπάρχει πάντα ο φόβος, ας πούμε, να μην πεθάνει κάποιος. Οπότε δουλεύουμε κανονικά. Βέβαια παίρνουμε πολλές προφυλάξεις. Δεν ζητάμε rapid test από όλους, αλλά ζητάμε από περιοχές ψηλού κινδύνου. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και τέτοιους, θα τους ζητούσαμε rapid test. Τώρα που κίνησε η Κάλυμνος, όσοι έρχονται από την Κάλυμνος, ζητάμε rapid test. Στέλνουν εδώ μηνύματα, γιατρέ, από την Κάλυμνο. Ναι, μεν λέει έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά δεν έχουμε βαριά περιστατικά. Θα έρθουν και τα βαριά περιστατικά. Δυστυχώς. Δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών, αλλά είναι στον δρόμο τα βαριά περιστατικά. Ήδη πέθανε χθες ένας ασθενής στο νοσοκομείο Γαλλίνου με κορονοϊό, ο οποίος έτυχε και να ήταν και ασθενής μου για καρδιολογικά νοσήματα εδώ και πολλά χρόνια. Θα έχω να πω στους πατριώτες μου ότι τα βαριά περιστατικά είναι καθοδόν, δυστυχώς.
Στις 19 Ιανουαρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής η συμφωνία για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Στασούλας, προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώματός του και να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Στασούλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ίδιος προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώματός του που παρέχει ο κανονισμός της Βουλής και να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία δεδομένης της σημασίας της συμφωνίας. Πρόγραμμα επιδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να καλύψουν τα δάνειά τους σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας. Όπως δήλωσε, υπάρχουν σκέψεις να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του πρόγραμμα Γέφυρα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πρώτοι μήνες θα είναι δύσκολοι στο βασικό σενάριο. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, θα είναι σταδιακή. Αλλά η πολιτεία θα βρίσκεται σταθερά κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να τους βοηθήσει. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα? Ο ένας άξονας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Στις μικρές επιχειρήσεις, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις μεσαίες και στις μεγάλες. Ήδη, εδώ έχω ένα απολογιστικό στοιχείο. Το 2020, μέσα από το ΤΕΠΗΧ, τον εγκυοδοτικό μηχανισμό, και την επιστρεπτέα προκαταβολή, χορηγήθηκαν 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Ναι. Αυτό είναι απολογιστικό στοιχείο. Ναι. Εξ αυτών, περίπου τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν επιστρεπτέα προκαταβολή. Ερχόμαστε και ήδη άνοιξε χθες η πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνει πληρωμή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στον δικαιούχο, ναι, μέχρι τέλος Ιανουαρίου η επιστρεπτέα 5. Άρα εδώ εκτιμούμε ότι ποιο είναι το συνολικό ποσό, της επιστρεπτέας 5? Θα είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Αυτό θα αξιολογηθεί μετά τις αιτήσεις που θα γίνουν. Ναι. Και οι πληρωμές θα γίνουν μέσα στον Ιανουάριο. Μέσα στον Ιανουάριο οι πληρωμές. Δηλαδή θα κλείσει η πλατφόρμα 15 Ιανουαρίου, θα γίνει αξιολόγηση αποτίμηση αυτού από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΔΕ. Και λίγες μέρες μετά θα ανοίξει η δεύτερη φάση, έτσι ώστε ταυτόχρονα να γίνονται και καταβολές μέσα στον Ιανουάριο. Mm-hmm. Ο αρχικός σχεδιασμός είναι για ακόμα μία επιστρεπτέα, mm-hmm, στο βασικό σενάριο, ότι αρχίζει μετά τον Μάρτιο-Απρίλιο κάπως να ισορροπεί η οικονομία, να λειτουργεί καλύτερα. Άλλη μία επιστρεπτέα το Μάρτιο, που να καλύψει τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Άρα, εσείς βλέπετε να ξεκινάει να λειτουργεί καλά η οικονομία σε 2 με 3 μήνες από τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το καλά είναι σχετικό πάντα. Δηλαδή, να ξεκινάει η επιστροφή σταδιακά στην κανονικότητα, ευελπιστούμε από τον Ιανουάριο. Αλλά να λειτουργήσει με καλύτερους όρους από ό,τι λειτουργεί όλη η Ευρώπη, στα σενάρια που τρέχει όλη η Ευρώπη στην οικονομία της, είναι μετά το πρώτο τρίμηνο. Και με αρκετά καλύτερους ρυθμούς μετά το πρώτο εξάμηνο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την πρώτη προκήρυξη που εξέδωσε για αυτή την περίοδο η ΔΕΗ. Με διαδικασίες ΑΣΕΠ, η επιχείρηση προχωρά σε προσλήψεις για την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών της σε όλη τη χώρα. Θα προσληφθούν διοικητικοί και τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 12η Ιανουαρίου 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, ζητούνται άμεσα 300 υπάλληλοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Έπεσαν υπογραφές στο συμβολιογράφο για το καταστατικό ίδρυσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Αποκάλυψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην τηλεόραση Αιγαίου και στον Τέρι Χατζηιωάννου. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό ούτε μέρα. Θα είμαστε πρώτοι και έτοιμοι, καθώς οι πόροι είναι 30 δις επιπλέον του ΕΣΠΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πέσουν στη χώρα. Δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία, τόνισε ο κύριος Χατζημάρκος. Σήμερα υπέγραψα στο συμβολιογράφο και το καταστατικό για την ίδρυση του αναπτυξιακού οργανισμού της περιφέρειάς μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τους συνεργάτες μου. Μόλις γυρίσαμε τώρα, πριν μας καλέσετε, και είμαστε η πρώτος αναπτυξιακός οργανισμός στην Ελλάδα. Τρέχουμε με μια ταχύτητα της λογικής. Δεν χάνουμε ούτε μέρα, δεν χάνουμε ούτε λεπτό. Θέλουμε πραγματικά τόσο πολύ να είμαστε καθόλου έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει να τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης
πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον των χρημάτων του επόμενου ΕΣΠΑ, να το πούμε αυτό, όταν θα τρέξει το Recovery Fund, να πούμε, να δηλώσουμε το παρόν και να πούμε, κύριοι, είμαστε εδώ έτοιμοι με τους οργανισμούς μας, με τα θεσμικά εργαλεία μας, με τις προτάσεις μας, με τις επεξεργασμένες προτάσεις μας για έργα και τον μηχανισμό υλοποίησης και απορρόφησης, ο οποίος, να πω, ότι θα είναι ο δεύτερος στην περιφέρεια, γιατί δεν καταργείται η περιφέρεια. Συνεχίζουμε να έχουμε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχανισμό στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και σε αυτό θα προσθέσουμε ένα δεύτερο για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να μεγιστοποιήσουμε και την απορρόφηση, να το πω έτσι, να μεγιστοποιήσουμε και την απορρόφηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, εκτιμώ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ρωτήσω πάρα πολύ απλά και εσείς καταλαβαίνετε πώς μπορεί να το μεταφέρετε, να το κατονίσει και ο κόσμος. Αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει αντανακλαστικά ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή ουσιαστικά τις αγγυλώσεις ο οποίος έχει το δημόσιο, μπορεί αυτός ο μηχανισμός να τις πολλαπλασιάσει, να τρέξει πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του αναπτυξιακού οργανισμού. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αλλά τελικά δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ισχύουν και εκεί οι κανόνες σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση και το νομικό πλαίσιο. Είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τελικά θα μου πεις πού είναι η διαφορά και γιατί το κάνετε. Η διαφορά είναι στη στελέχωση. Εκείνη η μεγάλη διαφορά. Γιατί το νομικό πλαίσιο είναι το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Όμως η στελέχωση θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε, να μεγαλώσουμε τον αριθμό των συνεργατών που θέλουμε με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πω λοιπόν εδώ ότι αυτό δεν γίνεται για να παρακάμψουμε το δημόσιο. Γιατί ξέρεις, πάντα στο δημόσιο διάλογο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία υπάρχουν οι αρνητές, οι οποίοι λένε, αυτοί που εκφράζουν την αντίθετη άποψη με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, λένε γιατί υποβαθμίζεται το δημόσιο, το υποβαθμίζουμε το δημόσιο, ίσα ίσα. Τώρα υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη ετοιμότητας και υλοποίησης και απορρόφησης προγραμμάτων. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ισχύει για 30-40 τα επόμενα 50 χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι μόνο για 3 χρόνια και άρα για αυτά τα 3 χρόνια εμείς πρέπει να αποκτήσουμε έναν μεγαλύτερο μηχανισμό απορρόφησης. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Ryujava Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του και στο οποίο επέβαιναν 62 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά και 6 μέλη του πληρώματος, συνετρίβει στη θάλασσα στα ανοιχτά της Τζακάρτα. Παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων και την τεράστια ανησυχία που υπάρχει για την αντιμετώπιση και διαχείριση του τρίτου κύματος της πανδημίας, η κυβέρνηση αιμονικά επιμένει στο άνοιγμα των σχολείων χωρίς σχέδιο και χωρίς μέτρα προστασίας, τόνισε ο βουλευτής και υπουργός Νεκτάριος Σαντορενιός, μιλώντας στην τηλεόραση Αιγαίο και στον Τέρι Χατζιωάννου. Στο Υπουργείο Παιδείας, κανείς δεν έμαθε το μάθημά του μετά το αποτυχημένο προηγούμενο άνοιγμα, με 25 μαθητές ανατάξει χωρίς δωρεάν τεστ σε παιδιά και εκπαιδευτικούς με έλλειψη μασκών και αναλώσιμων, που τελικά οδήγησε στο πρόωρο κλείσιμό τους, ανέφερε ο κ. Σαντορενιός, ζητώντας άμεσα υποχρεωτική δωρεάν διενέργεια τεστ κορονοϊού σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα νησιά μας. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, γενικότερα δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, γιατί μέχρι και χθες, όπως θα θυμάστε, η αναπληρωτή εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης έλεγε ότι θα δούμε αν θα ανοίξουν τα σχολεία, την ίδια στιγμή που η υπουργός ή η υφυπουργός, η νέα υφυπουργός, έλεγε θα ανοίξουν τα σχολεία. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των υπουργείων και των υπουργών της κυβέρνησης, την οποία όμως δυστυχώς την πληρώνουν οι πολίτες και την πληρώνουν και το τελευταίο καιρό και με πολύ βαρύ τίμημα. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για τα νησιά μας,
Υπάρχει η σύσταση να γίνει κυρίως από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα νησιά μας, να γίνει rapid test. Δεν μπορεί να υπάρχει σύσταση, ιδιαίτερα σε νησιά τα οποία είναι κλειστά συστήματα και μέχρι στιγμής τα περισσότερα από τα νησιά μας δεν έχουν παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα σχετικά με την πανδημία. Προερχόμενοι από βεβαρημένες περιοχές υγειονομικά, θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτικότητα και δωρεάν να γίνει το τεστ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν. Εγώ θα έλεγα συνολικά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όλους τους μαθητές, από τη στιγμή που μετά τις 15 μέρες διακοπές, αλλά και την τηλεεκπαίδευση που είχαμε περίπου επί ένα μήνα, για πρώτη φορά θα συγχρονιστούν και πάλι μαζί. Και να υπενθυμίσω ότι κάθε ένας από τους μαθητές δεν φέρει μόνο το δικό του υλικό φορτίο ή κάθε ένας από τους καθηγητές, φέρει το υλικό φορτίο του κοινωνικού του περίγυρου. Όσο μικρός και αν είναι αυτός και όσο και περιορισμένος και αν είναι και αν έχουμε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει, ξεκινώντας σχολική χρονιά, να έπρεπε να είχαν προγραμματιστεί δωρεάν τεστ, τουλάχιστον τα rapid test, και σε περίπτωση που κύριε Μπολιά, γιατί λέτε συνέχεια δωρεάν τεστ? Διότι είναι και θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα και μία απάντηση στην πρόταση που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι δωρεάν τεστ γίνονται στα 382, αν θέλετε, κέντρα τα οποία υπάρχουν στη χώρα. Λέτε δωρεάν, σαν για να κάνει με τους ιδιωτικούς γιατρούς? Βεβαίως και πρέπει να γίνονται δωρεάν τεστ, και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός του ότι. Μα γίνονται. Ότι αυτό λένε αυτή την κυβέρνηση. Στην ουσία, μα δεν γίνονται όμως. Στην πραγματικότητα, λοταρία γίνεται. Κάνεις την αίτηση και αν σου τύχει, θα κάνεις το τεστ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν το τεστ. Και ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον εμβολιασμό, διότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα έχουμε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και σε ηλικία άνω των 50 ετών, θα πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τον εμβολιασμό. Δεν λέω υποχρεωτικό εμβολιασμό, διότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, όμως τα τεστ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Δύο καροτσάκια στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου παρέδωσε ο Σύλλογος Γυναικών Σορονής. Παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κυρία Χαρούλα Γιασιράνη και ο διοικητής του κύριος Γρηγόρης Ρουμάνης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς το Σύλλογο Γυναικών Σορονής ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου κύριος Γρηγόρης Ρουμάνης, λέγοντας πως η ιδιωτική πρωτοβουλία βοηθάει πολύ στο έργο του νοσοκομείου, ενώ κάλεσε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά στον εμβολιασμό που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Το καινούριο χρόνο μας με υγεία και αισιοδοξία και πολύ δύναμη να αντέχουμε. Η πηγή έμπνευσης είναι ο συνάνθρωπος. Και ότι σκοπός του συλλόγου μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είτε με τρόφιμα, είτε με γιατρούς, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον συνάνθρωπο αυτό. Αυτά τα χρόνια που τις δημιουργίες του Συλλόγου, γνώμονας μας είναι αυτός, ο συνάνθρωπος. Έτσι κάναμε και αυτή τη δράση, μαζέψαμε τα καπάκια μας εδώ και ένα χρόνο, τα στείλαμε πάνω με τη βοήθεια της Χαρούλας της Γιασιράνης, της αντιπεριφερειάρχης μας, που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάει σε όλες τις φιλανθρωπικές μας δράσεις. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αποφασίσαμε το Συμβούλιο να τα δωρήσουμε στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας. Θα τα παραλάβει η κυρία Παπανικήτα. Και σκοπός μας ήταν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε με κάτι, με καινούριο υλικό, την παιδιατρική. Δύσκολη καιρή, αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιξιότητες με κάθε τρόπο. Να δίνουμε κάθε μήνα τρόφιμα σε αρκετές οικογένειες, ειδικά τις οικογένειες των χωριών, γιατί είναι δύσκολο να κατέβουν στην πόλη και όλα αυτή τη διαδικασία που χρειάζεται. Είμαστε εκεί, τους βοηθάμε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας ανά πάσα στιγμή για βοήθεια. Αυτά. Κουράγιο και συνεχίζουμε. Η συνεργασία με τους συλλόγους που κάνουν ανθρωπιστικό έργο ήταν πάντα στενή.
ειδικά με τον Σύλλογο Γυναικών Σορονής, οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έργο που αφορά τους ανθρώπους, δηλαδή κάνουν ανθρωποκεντρική πολιτική. Η γνωριμία μας και η συνεργασία μας είναι στενή από την ίδρυσή τους ακόμα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της δράσης τους είναι τα δύο καροτσάκια τώρα που θα δωρήσουν σήμερα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου για να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κλινικής. Η δραστηριότητά τους έρχεται να συμπληρώσει όπως και όλων των άλλων ανθρωπιστικών φορέων, γιατί πρέπει να είναι απολύτως σημαντικό να πω ότι και εγώ από αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων προέρχομαι και δεν το ξεχνώ ποτέ ασφαλώς. Γι' αυτό είμαι δίπλα σε όλους όσους ζητούν βοήθεια, υποστήριξη για να αναπτύξουν τις δράσεις τους. Συμπληρώνουν λοιπόν τις δικές μας τις δράσεις της πολιτείας, της οργανωμένης πολιτείας και κάνουν ένα αξιοθαύμαστο ανθρωπιστικό έργο. Υποχρέωσή μου λοιπόν απέναντι σε όλους αυτούς τους φορείς και στην βεβαίως στον Σύλλογο Γυναικών Σορονής είναι να είμαι αρρωγός στις δικές τους τις δράσεις. Θέλω να συγχαρώ και την Ελένη τη Θωμάτου, η οποία είναι η πρόεδρος, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις για τη σημαντική δράση τους. Και θα ξέρουν και ο Σύλλογος Γυναικών Σορονής, αλλά και όλοι οι ανθρωπιστικοί σύλλογοι που κάνουν αυτό το έργο, ότι θα είμαι πάντα δίπλα τους. Ο Σύλλογος Γυναικών Σορονής, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ευαισθησία του για τον συνάνθρωπο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα μαζέψουν φάρμακα και θα τα παραδώσουν στο κοινωνικό φαρμακείο της Περιφέρειας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με την αρμόδια αντιπεριφερειακή Χαρούλα Γεσυράνη, έχουμε συζητήσει ακόμη μια δράση ανθρωπιστική. Και είναι σε συνεννόηση όλα αυτά ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε μαζί να μαζεύουμε φάρμακα που δεν χρειάζονται στον καθένα μας, που περισσεύουν, που δεν χρειάζονται για τον οποιοδήποτε λόγο και να δοθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Το επόμενο διάστημα θα λάβετε γνώση πού θα ρίχνετε αυτά τα φάρμακα, πού θα τοποθετείτε και πώς θα μαζεύονται αυτά. Θα είναι στην πόλη της Ρόδου? Στην πόλη και στα χωριά της Ρόδου, γιατί έχουμε κάνει και ανάλογη άλλη δράση με οπτικά για δουλειά οράσεως σε όλη τη Ρόδο και πήρε διάσταση σε όλη την Ελλάδα και μαζεύαμε και αυτά δοθήκανε σε κέντρο ανακύκλωσης της Γαλλίας και μετέπειτα σε χώρες του τρίτου κόσμου. Πολύ σημαντική κίνηση. Μπράβο σας. Και εκεί είχαμε βοήθεια και την κυρία Γιασυράνη και το σύλλογο Lions Ηλιούσα που μας χρηματοδότησε στο να φύγουν τα γυαλιά από τη Ρόδο και να πάνε στο κέντρο της Γαλλίας. Τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού το πού και πώς θα στηθούν οι υποδοχές των φαρμάκων. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον σχεδιασμό, θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το Σύλλογο Γυναικών Σορονής, αλλά να βοηθήσουμε και τους αναξιοπαθούντες ή τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί να ξέρετε ότι στο κοινωνικό φαρμακείο ή στις οικογένειες περισσεύουν ή δεν χρειάζονται πλέον ακριβά φάρμακα τα οποία οι συνάνθρωποι μας δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, ούτε καν και με τη συμμετοχή ακόμα δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Επομένως, ο στόχος λοιπόν είναι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσω μιας πραγματικά σοβαρής δομής που είναι το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ρόδου, ούτως ώστε με αντικειμενικό τρόπο, με καταγραφή πλήρη για το κάθε φάρμακο και με πραγματικά αντικειμενικό τρόπο να αποδίδονται αυτά τα φάρμακα σε όσους συμπολίτες μας τα έχουν ανάγκη. Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821, πρέπει να προσθέσουμε την δική μας σελίδα στην ιστορία του έθνους μας, υπερασπίζοντας την πατρίδα και τον ελληνισμό υπό όρους αραγούς ενότητας, είπε ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, στην τηλεόραση Κρήτη TV. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν και μεθοδολογικά ζητήματα. Κατά τη δική σας γνώμη και οπτική, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε αυτά τα 200 χρόνια, γιατί είναι μια πορεία του σύγχρονου νεότερου ελληνικού κράτους, αλλά για αυτή την πορεία υπάρχει μια πυροδότηση, η Ελληνική Επανάσταση στα 1821. Πώς πρέπει να την προσεγγίσουμε, τη συζήτηση, την ξέρετε. Υπάρχει έθνος
που προχωρά και ως έθνος κράτος, υπάρχει έθνος και κράτος ταυτοχρόνως, είναι κάτι συνθετικό, πρέπει να πάμε πιο πίσω. Κύριε Σαχίνη, πρέπει να θυμηθούμε το μυθικό θεό των Ρωμαίων, τον Ιαννό, το θεό των ενάρξεων και των μεταβάσεων. Να κοιτάμε πίσω για να δούμε από πού ερχόμαστε. Να σταθούμε στο σήμερα για να δούμε τι έχουμε. Να πάμε μπρος για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Όπως έλεγε ο Ιωάννης Πολέμης στο κρυφό σχολείο, θυμηθείτε το στίχο, να δούμε για αυτή την πατρίδα τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει. Και το πρώτο πράγμα από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, κοιτάζοντας πίσω, από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι σημαίνει το ελληνικό έθνος. Τι σημαίνει ο όρος ελληνικό έθνος. Τι περιλαμβάνει το ελληνικό έθνος, ιστορικά και σήμερα. Εδώ πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν αρκετές συγχύσεις που έχουν γίνει. Χρησιμοποιώ απλώς τον όρο τον επικέστερο. Διότι έχει θεωρηθεί από ορισμένους, έτσι γενικά και άκρητα, ότι το έθνος των Ελλήνων, το ελληνικό έθνος, ξεκινάει από την Εθνεγερσία του 1821. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης της έννοιας του έθνους. Αν μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε το έθνος τη βάση για τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, αν μιλάμε δηλαδή από θεσμικοπολιτική άποψη, ναι, ήταν η Εθνεγερσία, ήταν τα πρώτα συντάγματα, τα τοπικά πολιτεύματα όπως λέγαμε, στη Σάμο, στην Κρήτη, στην Άμφισσα, στο Μεσολόγγι, στο Άργος. Ήταν τα δύο πρώτα προσωρινά συντάγματα στην Επίδαυρο και του Άστρος. Ήταν μετά το οριστικό σύνταγμα της Τριζίνας, που ήταν όμως οριστικό σύνταγμα που πρώτη ελάχιστη εφαρμόστηκε. Και τέλος ήταν το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το πρωτόκολλο της δημιουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους. Εδώ πράγματι το έθνος των Ελλήνων έγινε κράτος, το νεότερο ελληνικό κράτος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Αν θέλουμε να αναλογιστούμε ποιοι είμαστε, πρέπει να δούμε τι σημαίνει και πότε ξεκίνησε το έθνος των Ελλήνων, το ελληνικό έθνος. Και αυτό πρέπει να το προσεγγίσουμε επιστημονικά μέσα από το πώς δημιουργείται ένα έθνος. Και ο τρόπος που δημιουργείται επιστημονικά σήμερα, εθνολογικός αν θέλετε, τουλάχιστον για την Ελλάδα αλλά και πολλά άλλα κράτη, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, είναι η γλώσσα από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί η γλώσσα ήταν το όχημα πάνω στο οποίο κινήθηκε στην ιστορία το ελληνικό έθνος. Μια γλώσσα η οποία μιλιέται πάνω από 3.000 χρόνια αδιαλείπτως, ένα προνόμιο που δεν μία άλλη γλώσσα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει. Και εδώ θεωρώ ότι ένας ποιητής, μεγάλος ποιητής, πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους μπορεί να το περιγράψει αυτό το πράγμα, και μιλώ για τον Οδυσσέα Ελίτη, στο Άξιον Εστί, αν κοιτάξετε στα πάθη, στο δεύτερο ψαλμό, ας θυμηθούμε τον Ελίτη, όταν έλεγε «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική». Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδίες του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδίες του Ομήρου. Από εκεί ξεκινάμε. Ξεκινάμε όλα αυτά τα χρόνια με μια γλώσσα η οποία είναι η γλώσσα του γραπτού λόγου και η οποία είναι εκείνη η οποία διαμόρφωσε τα πρώτα δείγματα στο πέλη, τις πρώτες μορφές του ελληνικού έθνους. Και δεν το λέει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος ή αν θέλετε δεν το λέει ακόμα και ο Ηλίτης. Αυτό το περιγράφει ο Θουκυδίδης. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε να διαβάσουμε πηγές. Το περιγράφει ο Θουκυδίδης στην εισαγωγή των ιστοριών του. Όταν λέει ότι η πρώτη μορφή έθνους ήταν η ένωση των Ελλήνων, των διαφόρων Ελλήνων της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν όμως ένα στήριγμα συγκεκριμένο, μια βάση κοινή. Ήταν οι διάλεκτοι που μιλούσαν, που ήταν διάλεκτοι, που έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους, γιατί είχαν ένα κοινό παρανομαστή, την Ιωνική διάλεκτο. Έτσι ξεκινάει η ελληνική γλώσσα από την εποχή εκείνη. Ξεκινάει η ελληνική γλώσσα, δένει τους επιμέρους λαούς που διαμορφώνουν το έθνος, το οποίο πορεύεται και αυτή η σύνθεση του έθνους με τη γλώσσα διαμορφώνει από εκεί και πέρα με τους όρους που όλοι γνωρίζουμε και που ίσως χρειαστεί να πούμε δύο λόγια για εδώ γιατί αξίζει τον κόπο. Αυτή η γλώσσα, η γλώσσα του γραπτού λόγου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να διαμορφωθεί το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική παιδεία, ο ελληνικός πολιτισμός που είναι η βάση όλου του δυτικού πολιτισμού και κυρίως του ευρωπαϊκού πολιτισμού σήμερα. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Καλυμνίων, καθώς υπογράφτηκε η σύμβαση με την Φιλοζωική Οργάνωση της Καλύμνου, ώστε να προχωρήσουν οι δράσεις σε σχέση με την σύτηση, περίθαλψη και στήρωση. Στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου και την Εύη Κουκαίνη μίλησε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Καλύμνου, κυρία Σεβαστή Τσατάρου.
η Δημοτική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ασχολείται με τα αδέσποτα. Αν κάποιος έχει μία καταγγελία, παρακαλούμε πολύ να έρχεται στη Δημοτική Αστυνομία και να το καταγγέλει. Βάσει νόμου, οι καταγγελίες γίνονται και ανώνυμες. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε για τα ζώα να υπάρχει μία καταγγελία που να δώσει κάποιος το όνομά του. Η κοινωνία η δική μας είναι πολύ μικρή, πολύ κλειστή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε κάποιον να καταγγείλει το γειτονά του, το γνωστό του, το συγγενή του. Αλλά αν θα γίνει ανώνυμα, θα είναι πολύ πιο εύκολο το έργο και της Δημοτικής Αστυνομίας και το δικό μας. Τι πρέπει να κάνει τώρα όποιος ενδιαφέρεται να μπει σε αυτήν την λίστα αναμονής για τη στήρωση? Θα πρέπει να επικοινωνήσει με την κυρία Σεβαστή Τσατάρου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να στηρώσουμε υπέρογο αριθμό, μιας και γίνεται για πρώτη φορά. Αλλά θα υποθεί το πώς. Θα καταπολεμήσουμε σε πρώτη φάση, κοινή απόφαση ήταν αυτή, τις εστίες του κακού, γιατί υπάρχουν 2-3-4 σημεία όπου υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, όπως είναι τα Θέρμα, η Γέφυρα, μια περιοχή προς την Γοργόνα εκεί, που δημιουργούν πρόβλημα στην ευρύτερη γειτονιά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, από γατούλες που θα βοηθήσω κι εγώ με την περισυλλογή, έχω όλη την καλή διάθεση, το έχω πει στην κυρία Σεβαστή. Και από κάθε άνθρωπο που ταΐζει αδέσποτα γατάκια, τέλος πάντων, γιατί εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς, εκεί πρέπει να μειωθεί. Θηλυκές θα στηρώσουμε σε πρώτη φάση και αργότερα αρσενικές, όμως σιγά σιγά, επειδή θα, τώρα πια που έχουμε κάνει τη διαδικασία για την επόμενη χρονιά, όλα θα γίνουν ταχύτερα. Έτσι. Επομένως, θα ξαναστηρώσουμε πάλι. Δηλαδή, για 3 χρόνια τουλάχιστον θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πιστεύω... Και θα φανεί αμέσως. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ότι αν στηρώσει 150 γάτες, 120 γάτες, με μέσο όρο 3 γατάκια ή 4, κάντε την πράξη να δείτε αμέσως. Επί 3-4 φορές τον χρόνο που γεννάνε. Κάποιες εκατοντάδες γατιά γλιτώνουν αυτή την ώρα. Έτσι, πολύ σωστό. Γι' αυτό λέω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια. Αν αυτό γίνει 3 φορές, μέχρι τουλάχιστον λέω εγώ ότι θα είμαστε δημοτική αρχή στη θητεία μας, αλλά και μετά πείτε ότι δεν είμαι εγώ και έρθει κάποιος άλλος. Πιστεύω ότι όταν το βρει έτοιμο θα το συνεχίσει. Έτσι ελπίζω δηλαδή. Είναι και στις υπογράψεις το Δήμο αυτό, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Να λέμε την αλήθεια. Ο Δήμος Νησίρου προχώρησε στην συντήρηση και επισκευή αρκετών μονοπατιών με στόχο την παροχή ασφάλειας στους περιπατητές και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του νησιού. Έγιναν παρεμβάσεις στα μονοπάτια από τον Άγιο Σάβα προς το Μανδράκι, από τον Άγιο Γιώργη προς Μανδράκι, προς παραλία Παχιά Άμμο, στο μονοπάτι Βουρδουμάνου, τους Πάλους και τα Νικιά προς τον προφήτη Ηλία, στο μονοπάτι Μοναστηριού Φανερωμένης, στα μονοπάτια του Εμποριού και προς το Παλιό Καστρό στο Μανδράκι. Στα μονοπάτια επισκευάστηκαν, καθαρίστηκαν, τοποθετήθηκαν φωτιστικά στρώματα με χρήση φωτοβολταϊκών και είναι πλέον έτοιμα για τους ντόπιους και τους επισκέπτες προκειμένου να απολαύσουν την απαράμιλη ομορφιά φύση της Νησίρου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Θα είμαστε μαζί ξένα στις 12 με την σύντομη ενημέρωσή σας. Έως τότε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.